της Επαγγελματικής μας Ένωσης και ακριβώς τον καλέσαμε για να συζητήσουμε τα της ημερίδας αυτής. Καλημέρα κύριε Καπάκο, καλημέρα Σταύρο καλύτερα τώρα γιατί εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα Στάφη, καλημέρα και στους ακροατές και στους ακροατριές μας. Λοιπόν, για πες μας λίγα λόγια για την πρωτοβουλία. Ποιος την παίρνει, γιατί την παίρνει και ποια είναι η στόχευση. Ναι. Το πρώτο είναι ότι η εκδήλωση, η ημερίδα καλύτερα, γίνεται από τη συσπήρωση δημοσιογράφων Δούλιος Τύπος, η οποία είναι ιστορικά η παράταξη που πρόσκειται στην αριστερά, στην αναναστική, στη ριζοσπαστική αριστερά, στον χώρο της ενημέρωσης. Γίνεται διότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι το θέμα της αξιοπιστίας των μέσων ενημέρωσης είναι μείζον θέμα δημοκρατίας. Η ενημέρωση είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας ή πρέπει να είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας και δυστυχώς υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι η χώρα μας έχει τα λιγότερο, να το πω με έναν εκλεπτισμένο τρόπο, τα λιγότερο αξιόπιστα μέσα ενημέρωση στην Ευρώπη. Αυτό δεν μπορεί να είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να απασχολεί τους δημοσιογράφους. Είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολεί και τους δημοσιογράφους και την κοινωνία ολόκληρη. Γι' αυτό πήραμε αυτή την πρωτοβουλία. Και νομίζω, Σταύρο, θα μου επιτρέψεις να κάνω έτσι κι εγώ έτσι να πω μια γνώμη. Νομίζω ότι έχουμε και μία από τις πλέον ολιγοπωλιακές αγορές με υπερσυγκεντρωμένα σε λίγα χέρια τα μέσα ενημέρωσης, πράγμα το οποίο είναι και αυτό πρόβλημα για τη δημοκρατία, για την ύπαρξη μονοπωλιακών καταστάσεων σε έναν. Όχι, γενικά η ύπαρξη μονοπωλιακών καταστάσεων είναι κακό πράγμα για τη δημοκρατία, γιατί μονοπόλια στην οικονομία σημαίνουν και πολλά άλλα πράγματα στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε. Αλλά έχω την εντύπωση ότι στην ενημέρωση τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Σωστό, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Γι' αυτό νομίζω ότι η πρωτοβουλία που είχε πάρει η ΕΣΥΑ και όχι μόνο η παράταξή μας, και κίνησα την παράταξή μας, αλλά έγινε θύμα ολόκληρο του δημοσιογραφικού κόσμου, θέλω να ελπίζω, εδώ και 1,5 χρόνο, για τα μέτρα στήριξη του εντύπου τύπου, είναι χαρακτηριστική, είναι πολύ σημαντική. Διότι η αγορά του εντύπου τύπου δεν είναι μια απλή αγορά. Δεν είναι μια αγορά που παράγουμε κονσέρβες, νερό, πρώτες ύλες. Είναι, όπως είπα, το οξυγόνο της δημοκρατίας. Και αυτή η αγορά, αν δεν ενισχυθεί, τα έντυπα αυτά, αν δεν ενισχυθούν, τότε θα οδηγηθούμε σε ακόμα πιο μονοπωλιακές καταστάσεις. Άλλωστε, σε όλη την Ευρώπη, η ενημέρωση ενισχύεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Γιατί, όπως είπα, θέλω να ελπίζω ότι στο δυτικό κόσμο η ενημέρωση είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας. Και για να παραμείνει το οξυγόνο της δημοκρατίας, αν δεν ενισχυθούν ορισμένες προσπάθειες σημαντικά, δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Είναι πολύ απλό. Και έχουμε τον μπάχαλο αυτών των ημερών τώρα με την πρωτοβουλία, η οποία ήταν σωστή, ήταν σε εφαρμογή. Δεν ήταν πρωτοβουλία, ήταν εφαρμογή νόμου της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά όπως θα έκανε η παρούσα κυβέρνηση, ενώ την τα 200.000 ευρώ ενίσχυση. Αν μου επιτρέπει, παρακαλώ. Θέλω να πω κάτι που ταυτόχρονα είναι και ένα μήνυμα. Να μην κάνουμε το λάθος. Πρέπει να προχωρήσει η ενίσχυση. Μάλιστα. Και μετά να καθίσουμε κάτω, όπως όφιλε να είχε γίνει από πριν, όλοι οι φορείς της ενημέρωσης και να βρούμε μια κοινή φόρμουλα. Γιατί στη Γαλλία βρήκαν μια κοινή φόρμουλα? Γιατί στη Γαλλία τα μέτρα ενίσχυσης του έντυπου τύπου υπάρχουν εδώ και χρόνια? Και μάλιστα οφείλω να ομολογήσω ότι ξεκίνησαν από μια συντηρητική κυβέρνηση. Από την κυβέρνηση του Σαρκοζή. Γιατί υπήρχε κοινός τόπος των συνδικαλιστικών ενώσεων, των ενώσεων των εργαζομένων, των ενώσεων του τύπου. Και μάλιστα πρέπει να σου πω, Στάση, γιατί μπορεί να μην το ξέρουν οι ακροατές μας, ότι ας πούμε η Ομανιτέ παίρνει περίπου 50 λεπτά το φύλλο. Και η Φιγκαρό ή μία άλλη εφημερίδα παίρνει 17 λεπτά το φύλλο. Εννοείς επιδότηση. Ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Γιατί οι Γάλλοι έβαλαν κριτήρια που είναι κοινή αποδοχή από όλους και δεν διαμαρτύρεται αυτός που έχει τη μεγάλη εφημερίδα γιατί παίρνει λιγότερα. Αλλά η Φιγκαρό είναι μια μεγάλη κυκλοφορία. Η μεγάλη κυκλοφορία συντηρητική εφημερίδα. Η Ουμανιτέ είναι η εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κομμάτου της Γαλλίας. Η Ουμανιτέ λοιπόν πριν από ένα χρόνο πήρε τα χρήματα για να σωθεί από το δάνειό της.
από την Επιτροπή που είχε οριστεί ως κοινής αποδοχής. Επαναλαμβάνω, ως κοινής αποδοχής. Πρέπει να προσέξουμε. Το μακελιό είναι προφανές ότι πρέπει να μείνει έξω. Και όχι μόνο το μακελιό. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι μέσα η ελεύθερη ώρα, για παράδειγμα. Αλλά να μην γίνει το μακελιό, μακελιό της ενημέρωσης. Να προλάβουμε να δοθούν τα κίνητρα, αφού αφαιρεθούν δύο, τρεις εφημερίδες. Λάθος είναι με τον τρόπο που δίνονται. Αλλά να καθίσουμε μετά όλοι κάτω με την να βρεθεί μια κοινή βάση. Αν δεν βρεθούν τώρα, όπως καταλαβαίνετε, χάνεται η χρονιά. Σταύρο, να σε ρωτήσω τώρα κάτι, να ξανάρθουμε στην εκδήλωση. Η εκδήλωση είναι πολυθεματική. Εντάξει, η δημοκρατία και η ενημέρωση είναι ο γενικός τίτλος. Η αξιοπιστία των μέσων και τα fake news είναι η ουσία της εκδήλωσης. Μάλιστα. Ποιοι είναι οι ομιλητές και ποια είναι τα θέματα τα οποία θα θίξουν? Πρώτα απ' όλα είναι την Τετάρτη. Ναι, ναι. Είναι από και είναι ανοιχτό, έτσι. Μέχρι τις 10-11 το βράδυ, στην ΕΣΥΕΑ, στον ιστορικό πρώτο όροφο της ΕΣΥΕΑ, εκεί που γίνονται όλες οι σημαντικές εκδηλώσεις, όχι μόνο της ΕΣΥΕΑ και των παρατάξεων, αλλά και των κομμάτων και των φορέων που δίνουν συνεντεύξεις. Έχει μια ιστορικότητα ο χώρος και δεν είναι τυχαίο ότι επιλέξαμε αυτό το χώρο, όχι μόνο γιατί είμαστε της ΕΣΥΕΑ. Είναι 16 εγνωσμένου κύριου δημοσιογράφοι που θα έχουν εισηγήσεις. Να σας πω τον Παντελή τον Μπουκάλα, τον Ευαγγελό Αντώναρο, τον Γιάννη τον Κυπουρόπουλο, τον Δημήτρη τον Ψαρά, τον Νικόλα τον Λεοντόπουλο, τον Γιώργο τον Καρελιά, ο Δημήτρης Στούμπος, η Μαρία Οικομνηνού, η καθηγήτρια που θα μας μιλήσει για την παραβίαση θεοντολογίας, ο Νίκος Ξηδάκης, ο Μανώλης Σκοτάκης, εσύ, ο Γιάννης ο Παντελάκης, ο Δημήτρης ο Αλεξόπουλος από την ΕΤ, ο Κώστας Αφιρόπουλος από την Εφημερίδα των Συνταχτών, η Μάχη Νικολάρα από την ΕΡΤ, θα μιλήσουν για όλα. Και για την παραπληροφόρηση και για τα fake news και το πώς μπορούμε το διαδίκτυο, τι μορφές αντίθεσης έχουμε για να καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι fake news ή παραπληροφόρηση. Θα γίνει και θα προσπαθήσουμε να γίνει και ένας διάλογος παρεμβάσεων από κάτω. Θα είναι μεγάλη η μερίδα. Υποθέτω ότι θα πάμε πάνω από 5 ώρες. Και θα είναι στην Ακαδημία 20, στον πρώτο όροφο, στον πρώτο όροφο. Λοιπόν, είναι ανοιχτή εκδήλωση για τον κοινό. Οι ακροατές που θέλουν βεβαίως μπορούν να προσέλθουν έτσι λίγο πριν τις 5 που ξεκινάει η μερίδα ή να περάσουν από την μερίδα όποια ώρα και στιγμή θέλουν. Υπάρχει μια έκπληξη που ελπίζω να την υλοποιήσουμε την Τετάρτη. Μάλιστα, να την αφήσουμε τότε για να είναι έκπληξη. Καταρχάς, μάλλον θα έχουμε live streaming και θα μπορεί όλοι οι θεατές από όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Αυτό θα είναι καλό. Προσπαθούμε να λύσουμε μερικά τεχνικά ζητήματα. Ωραία. Λοιπόν, μέσα και μέσω του κόκκινου και μέσω του Λεύτη και της Αυγής, φαντάζομαι θα υπάρξει σύνδεση ώστε να μεταδοθεί η μερίδα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι μια πολύ, 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 πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ήρθε σε πολύ κατάλληλη στιγμή, έχω την εντύπωση. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο, Σταύρο, που πρέπει να πούμε? Όχι, μην ξεχνάμε αυτό που είπαμε. Ο τύπος είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας. Πρέπει να είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας. Λοιπόν, να ευχαριστήσω. Ο τύπος όμως με δεοντολογία, με πραγματική ενημέρωση, με ανεξαρτησία, με πλουραλισμό, με αξιοπιστία και με δικαιώματα για τους εργαζόμενους. Καλημέρα, Σταύρο Καβάκο. Καλημέρα. Καλημέρα.